Άκου, άκου, άκου. Δεν έπρεπε να κερδίσει 4-1 σε αυτό το μάτς. Ακόμα και στο επικοινωνία. Στο επικοινωνία. Άκουσα έτσι. Ολυμπιακός. Να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Γιώργος. Το μάτς, τη συντριβή την έδωσε ο Δέλλας. Ο Δέλλας. Ναι. Στο 61ο λεπτό, όταν χάνεις ένα 0, δεν βγάζεις. Βιάστηκε να ρισκάρει κάτι με. Δεν βγάζεις εκεί το δεύτερο σου κόφτη μέσα στο Καραϊσκάκι. Για να βάλεις το Μάνταλο σε ρόλο εξαροχτάρι και να πας στον Μπουανανότε 10. Αυτό θα το κάνει στο 78 με 80. Είναι ένα 0. Δεν κάνει 2-0, αγόρι μου. Μπορεί κάποια στιγμή να κερδίσει ένα στημένο μπάλα. Είναι όπως προηγήθηκε έτσι ο Ολυμπιακός. Γιατί στο πρώτο μήχρονο δεν έχει φάει ίχνος φάση από τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν θέλω να στάθω εδώ. Για μένα το αγωνιστικό είναι το τελευταίο. Έχουμε φτάσει. Συμφωνώ πάντως αυτό που είπε ότι ο Δέλλας έδωσε απλόχερα. Γιατί άμα θυμηθείς, Γιώργο, το παιχνίδι, η καπακίσια επόμενη αλλαγή του Πορτογάλου του Ολυμπιακού, ραπ, θυμάσαι ποια ήταν. Βγάζει το Τσόρι Ντομίγκες που δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Φυσικά, μα βάζει και δύο ξεκούρες. Φυσικά και βάζει το Φορτούνι που είναι φρεσκαδούρα και ο πιο φορμαρισμένος του παίκτης και εκεί βρίσκει τους χώρους να σε κάνει να σε διαλύσει. Του έδωσε απλόχερα το παιχνίδι. Πάρντο, Ερνάνη, Φορτούνις. Εκεί δηλαδή ήταν θέμα χρόνου μετά να μπει δεύτερο τρίτο και δεν θα σταματούσαν αυτοί και άλλα 10 λεπτά να έχει. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και μια κόντρα. Δεν κάνει για 90 λεπτά. Τέλος πάντων. Τον είδαμε και με τα Γιάννενα με το Σιμόες. Που σας πήραν το κέντρο τα Γιάννενα και εκεί ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να πάρει ο Δέλλας που δεν το πήρε. Συνέχισε. Εγώ θέλω. Δεν θέλω. Για μένα εξαντλείται το αγωνιστικό στο σημείο αυτό που αναφέραμε με τον Γιώργο που μου έδωσε την πάσα. Θεωρώ ότι έχουν μαζευτεί όλα αυτά τα 3 χρόνια της διοίκησης του Πόνι και όχι του Τίγρη. Τίγρη περιμέναμε και Πόνι βλέπουμε, για όσους ξέρουμε. Αυτά τα 3 χρόνια έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και ήρθε ο καιρός να υποθούν κάποιες αλήθειες. Διότι όταν έχεις Μελισανίδη δεν γίνεται να συμβιβάζεσαι με τη μετριότητα. Και έχουμε και λέμε. Τις δηλώσεις του Μαρινάκη τις ακούσατε, Μάγκες? Ναι. Ήταν το τέλος του παιχνιδιού. Ναι. Να θυμίσω λίγο στον κόσμο για όσους τουλάχιστον δεν τις έχουν δει. Ναι. Βγήκε συγκεκριμένο ο Μαρινάκης, που εγώ το μισώ, όπως και φαντάζομαι όσοι δεν είναι Ολυμπιακοί, ειδικά εδώ στο πάνελ. Αλλά εγώ τις προσυπογράφω 100%. Γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε με παροπίδες και με τσίμπλες στα μάτια. Είπε το εξής, για όσους δεν έχουν συμπλέγματα. Η ΑΕΚ του Ντέμι ήταν μεγάλη. Η ΑΕΚ του μεγάλου θείου Λουκά Μπάρλου, που ήταν αριανός και έγινε στην πορεία ΑΕΚ, για να τα λέμε όλα. Ευτυχώς γλίτωσε τον παραγωγικό και δεν έγινε παράγοντα στον Άρη. Ναι. Που είχε φτάσει στην ομάδα στους 4 του ΕΦΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Φαντάζεσαι ο Μπάρλος αριανός. Θα το διώχνανε. Θα το ξύλο θα το. Θα τον έδινε. Να συνεχίσω. Δεν παιδιά ξύλο. Λοιπόν, και είπε συγκεκριμένα ότι οι ομάδες αυτών των δύο παραγόντων ήταν όντως πραγματικά μεγάλες, γιατί κάνανε παιδίσεις, προκρότησαν από σοβαρές οικογένειες, είχαν αξίες ιδανικά και μπλα μπλα μπλα. Ακόμη και τον Ντέμι η ομάδα ήταν. Ναι, ομάδα το είπα, που το είπα. Το είπα. Καλά παιδιά. Το είπα, το είπα. Ναι, γιατί είχε από πίσω μια κουστοδία 10 εφοπλιστές, τοπονόματα ασχέτως που θέλαν να κρατήσουν την ανωνυμία του. Η σημερινή ΑΕΚ είναι μια απάτη. Είπε συγκεκριμένα ότι η ομάδα της ΑΕΚ, αυτό που λέει ο Μάριος, η τωρινή του Μελισανίδη είναι μια απάτη. Και ότι είναι τζάμπα ευεργέτης και τζάμπα μάγκας. Εγώ συμφωνώ. Και μη, για όσου θα βιαστούν, κυρίω από του δικού μου του οπαδού, να βγουν να πούνε και να κράξουν. Πολλοί αεξίδε πάντω περιμένανε μια συντριβή για φυσικά, να κάνουν. Φυσικά, θα σου απαντήσω από το που λέει. Ναι. Εγώ από το δεύτερο και μετά, να σου πω την αλήθεια. Μουσταρε. Περίμενα συντριβή. Και το ήθελα. Και ξέρει γιατί. Δημός. Περίμενε λίγο, Μαρία, είναι σημαντικό αυτό που θέλω εσύ, να πω. Το ποσό πες. Είναι σημαντικό γιατί άμα λήξει το παιχνίδι ένα μηδέρε μάκη για όσου σκέφτεστε μπροστά, θα βγουν τα παπαγαλάκια του Προέδρου σου και θα γράψουν την άλλη μέρα κάτι οριακασμό όπως και γράψανε, ναι. Σφαγή της διατησίας και διάφορες άλλες λαϊκίστικες παπαριές. Και κέρδισες τις εντυπώσεις. Τι εντυπώσεις είσαι, ο Λεβαδιακός είσαι, να κερδίσω τις εντυπώσεις. Ενώ έτσι ξεσκεπάστηκε η γύμνια της ομάδας. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς το πρωτάθλημα είναι της πλάκας. Ασχέτως ότι είναι βρώμικο, έχουν ξεφύγει, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Έπρεπε, παιδιά, κανονικά το πρωτάθλημα να έχει 3-4-5 ομάδες σαν τον Ολυμπιακό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όλες οι ομάδες και η δικιά σας και ο Βάζελος και η δικιά μας κελαϊδάνε πάντα μέχρι να έρθει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και όταν έρχεται, αυτοί οι αγωνιστικοί προσγειώνονται στην πραγματικότητα. Είναι έτσι ή δεν είναι, ρε Σύρα, αυτό που λέει. Ο Δέλλας από εκεί και πέρα βοήθησε την ΑΕΚ να δείξει την ποδοσφαιρική της γύμνια. Τι να κάτσω να συζητήσω. Δηλαδή δεν προστάτευσε το Μελισανίδη στο κομμάτι του επικοινωνιακού να πει. Να σου πω κάτι, ρε. Έκανε λάθος ο Δέλλας. Εγώ δεν τα έχω ούτε με τα παιχτάκια ούτε με το προπονητάκο. Γιατί προπονητάκι είναι και ξέρεις που μου απέδειξε ότι είναι πολύ λίγος προπονητής. Πέρσι στο κύπελο, όταν θέλεις το 0-0 για να περάσεις. Τρίτο στόπερ. Και δεν βάζεις τρίτο σέντερ μπακ για 2-3 λεπτά που τα κάνει μέχρι και ο μεγάλος Μουρίνο για να σηκώνει κατσαρόλες του Champions League χωρίς ντροπές. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πολύ καλά ότι τελευταία 3 λεπτά θα σε πάει. Μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι.
Ξέρεις ότι θα σε πάει στη γιώμα ο Ολυμπιακός και δεν βάζει ένα τρίτο center back και παίρνει τον πούλο. Γιατί να σου πω και κάτι, θα μου δίνει την ιστορική ευκαιρία από Β' Εθνική, κάτι που δεν θα το έκανε ποτέ καμία άλλη ομάδα ιστορικά της Ελλάδας, να πας τελικό κυπέλλου και να σου πω κάτι, Ραπτόπουλε. Πια ξάθη τώρα με δύο γραμμάρια φανελίτσα τώρα. Θα την είχα περάσει και δεν θα σηκώσει την κούπα. Δηλαδή, ξενταλίκη του κίνο το κύπελο πέρσι δεν το έκανα. Όπως δεν το έκανα με τον Ατρόμητο. Που σου λατσάραν 2.000 λαός γύρω γύρω. Αυτό το υλικό που πήγε ημιτελικό και ξεφτύλισε στον Ολυμπιακό, δεν σε ευχαριστεί. Άλλο λέει. Άλλο λέει. Και να σου πω και κάτι, πέρσι στο πρώτο παιχνίδι στο Καρεσκάκι είχε υποτιμήσει το παιχνίδι. Όλοι κάνουν λάδι. Τη μισή δεκάδα την είχε αφήσει έξω. Όλοι κάνουν λάδι. Εμείς κρίνουμε εξ του αποτελέσματος. Αν έβαζε τον γκολ του πέναλτι του Μπερμπάτοφ 2-4, θα λέγαμε αλλιώτικα τώρα. Τζόνταν, άσε να συνεχίσω λίγο να πω τα δικά μου 2-3 λεπτάκια. Όπως σας άκουγα με μεγάλη προσοχή για το Ηρακλής ΠΑΟΚ, παρόλο που το είδα και βλέπεις ότι συμμετείχαμε κάποιες πινελιές σχόλια. Λοιπόν, θέλω να πω τα εξής.